Και φίλοι, νομίζω ότι από χρόνια έχουμε προσφέρει τη συμπαράστασή μας σε εσάς. Γιατί θεωρούμε ότι το θέμα υγείας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό τους συνταξιούς. Και οι συνταξιούς θα είναι στο πλευρό σας σε όποιο αγώνα και αυτό. Θα διαφωνήσω όμως ότι με μια επιτροπή το να πάει στην Αθήνα που χρόνια τώρα γίνεται αυτό το πράγμα, δεν θα καταφέρει τίποτα. Επιτέλους πρέπει ο Δήμος πραγματικά να σκίσει το κεφάλι του πάνω στο θέμα υγεία. Εγώ σαν Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί ο κύριος Δήμαρχος στατήθηκε και έφυγε, είχα βάλει αποκλειστικό και θέμα το θέμα υγεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήρα μόνο την ψήφο μου. Ας σταματήσουμε λοιπόν να γίνουμε κορκοδίλια, δάκρυα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι δημοτικοί αρχές στον τόπο. Εμείς προτείνουμε, γιατί αύριο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί γονείς και αδέρφια, έχουμε όλα τα σωματεία των συνταξιών μας ήσε από το Ηράκλειο για να προγραμματίσουμε τις επόμενες κινήσεις. Που οι επόμενες κινήσεις είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση στις 24 του μήνα στην Αθήνα, αλλά επειδή εμείς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα υγείας, γιατί αυτή είναι η μοίρα μας, θα προτείνουμε να κάνουμε μια παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο, που σε μεγάλο βαθμό, ξαναλέω για άλλη μια φορά, το θέμα υγείας είναι το πρώτο πρόβλημα των συνταξιούχων και το πρώτο πρόβλημα που βάζουμε τους εκάστοτε κυβερνώντες και στους προηγούμενους που μας δουλεύανε και στον γη. Είπε ο αγαπητός φίλος ο Γιώργος ο Μανουσάκης ότι μας έχουν δώσει μια καραμέλα από πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν νέος και γέρασα τα 4 νοσοκομεία. Για ποια 4 νοσοκομεία μιλάνε? Το ίδιο γίνεται σήμερα και στην Ιερά Πέτρα και μπράβο στους Ιεραπετρίτες που πληροφορήθηκα προλίγου ότι είναι 2.000 κόσμων έξω από το νοσοκομείο. Εδώ τι έχουμε? Ευτυχώς λίγαν οι εργαζόμενοι. Πού είναι ο κόσμος άλλο? Δεν έχουν πρόβλημα υγείας? Τεράστιο το πρόβλημα υγείας. Και δεν είναι μόνο γιατί. Και αναφέρει και ο αγαπητός φίλος ο Γιώργης ότι μηχανήματα υπάρχουν, αλλά και δεν τα δουλεύουν. Αναγκάζουν τον κόσμο, τους γιατρούς, να μην έρχονται στα νοσοκομεία, διότι αν πρέπει ο πατέρας να συνεχίσει εκτός στις σπουδές, να του στέλνει και λεφτά για να πληρώσει το ενίκιο. Με μισθούς πείνας τους έχουν. Εμείς όλα λοιπόν για όλα αυτά τα προβλήματα είμαστε στο πλευρό σας, θα συνεχίσουμε να είμαστε, αλλά εμείς προτείνουμε μια δυναμική κινητοποίηση και όσοι επιτροπές του Υπουργού που να τους δουλεύει. Ευχαριστώ.